Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Λοιπόν, πού θέλεις να πάμε για ποτό? Μ' αρέσει η πειράς να μην πάμε πουθενά απόψε. Άλλαξες γνώμη, γιατί? Δεν άλλαξα. Δηλαδή άλλαξα, αλλά επειδή είναι αργά. Όχι επειδή δεν θέλω να βγούμε. Μωρέ, δεν θέλω να δίνω δικαιώματα στην κόρη μου. Καταλαβαίνω. Είσαι ακόμα επιφυλακτική μαζί μου. Εντάξει, είναι και αυτό λίγο. Δεν μου είναι εύκολο να φεθώ τόσο γρήγορα, έτσι να ενθουσιαστώ. Καταλαβαίνεις. Φυσικά. Εγώ θα περιμένω όσο χρειάζεται. Αχ, τι ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που έχεις τόση κατανόηση. Το μόνο που δεν θέλω τώρα είναι να σε πιέσω. Τους κανόνες τους βάζεις εσύ. Τι κάνεις, ρε! Ας τη γυναίκα μου κάτω! Τελικά. Δεν ήρθανε. Είδες, δεν φαγαστήσιμο. Δεν πειράζει, τα είπαμε εμείς. Τι ώρα τελειώνεις? Θες να σε περιμένω να πάμε σε ένα μπαράκι καινούριο? Λένε ότι είναι πολύ φάση. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Πάω να ετοιμαστώ. Φιλέ, να πληρώσω. Φιλέ, Μινάς είπαμε. Καλέ, τι να πληρώσεις, είναι κερασμένα, Μινά. Ναι, τι να πω. Αφού το λέει Δανάη μας, είναι κερασμένα. Δεν παίζει, θα πληρώσω. Σου λέω, μην επιμένεις. Έλα, πρώτη φορά ήρθες. Άρα τα λεφτά σου. Χίλια συγγνώμη, φίλε, μια πετσέτα γρήγορα. Άστο, φίλε, σκουπίζω εγώ. Λίγο αλάτι να βάλουμε. Όχι, σόδα θα βάλουμε. Αλάτι να βάλουμε. Άσε με, χρυσέ μου, τώρα σόδα θα βάλουμε ή αλυσίβα. Ασχολούμαι χρόνια με λεκέδες. Ρε παιδιά, έχετε το ίδιο σημάδι, στο ίδιο σημείο. Τι σημάδι, καλέ, μόνο σημάδι. Στάμπα ολόκληρη θα μείνει αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω. Σιγά, μην βάλουμε πάνω και αλυσίδα. Αλυσίβα με βίτα, όχι αλυσίδα. Σταχτόνερο, το χρησιμοποιούν εδώ και έναν αιώνα. Α, τόσο μεγάλωσες. Αχ, ούζο να βάλεις. Ναι, βέβαια, να το πιει ο λεκές, να μεθύσει, να παραπατήσει, να φύγει μόνος του. Το σημάδι στο χέρι σας είναι ολόιδιο. Παράτα μας και εσύ, κυρά μου, ολόκληρο αγώνα δίνουμε να μείνει λεκές και εσύ έχεις κολλήσει. Καλά σου λέει, ρε Στεδανάη. Λοιπόν, πήγαινε φέρε ούζο και γρήγορα. Ναι, μήπως να φέρω και καμία ποικιλία, λίγο τυράκι, λίγο τσίρο, κανένα σαλάμι αέρος. Αλυσίβα θα βάλεις. Ούζο θα βάλεις. Αλυσίβα θα βάλεις. Πια σταματήστε. Θα βάλω και τα δύο και θα σας πω αύριο ποιος νίκησε. Φαγωθήκατε. Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει κάτι καρδιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Δεν μου λες, έχεις κάτι? Όχι, τι να έχω? Ξέρω εγώ. Σε όλη τη διαδρομή σου είναι λίγο σιωπηλή, να το πω. Λίγο μουγκοθόδωρος, να το πω. Άχρα δεν έβγαλες. Ναι, δεν πειράζει. Απόψε μίλησες εσύ και για τους δυο μας. Α, μάλιστα. Γι' αυτό μου κρατάς μούτρα. Δεν σου κρατάω μούτρα, Γρηγόρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευνηδιάστηκα. Δηλαδή, πώς το πετάς έτσι, κύριε, παντρευόμαστε. Εντάξει, τον ενθουσιασμό μου και εμένα μου φύγε. Ναι, εσένα σου φύγε αυτό και εμένα κόντευε να μου φύγει η ψυχή. Εντάξει, ρε, αγάπη μου, ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μας. Εκτός αν η χαρά μας είναι μόνο χαρά μου. Όχι, δεν είπα αυτό. Και δική μου χαρά είναι. Απλά δεν ήθελα να το ανακοινώσουμε πριν μιλήσω στα παιδιά. Αλήθεια, αυτό πότε σκοπεύεις να το κάνεις? Όχι, το λέω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τις προετοιμασίες. Δεν καταλαβαίνω. Για το γάμο. Ναι, καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί άμεσα. Να. Για την εκκλησία. Ναι. Ξέρεις, έχω σκεφτεί μια εκκλησία που από μικρός εκεί ήθελα να παντρευτώ. Α, ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, επειδή τη ζητάει πολλοί κόσμος, πρέπει να κλείσουμε γρήγορα ημερομηνίες. Δηλαδή, σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι γραφική, έτσι, έχει υπέροχες αγιογραφίες, έναν πανέμορφο τρούλο. Μην πέσει ο τρούλος και μην πλακώσει, φοβάμαι. Τι? Όχι, τίποτα. Λέω αύριο κιόλας θα μιλήσω στα παιδιά. Μπράβο, αγάπη μου, να το κάνεις. Και να σου πω. Θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Από εδώ και μπρος δεν θα αφήσω κανέναν να μπει εμπόδιο στην ευτυχία μας. Καληνύχτα. Να με σκέφτεσαι. Θα σε σκέφτομαι, μωρό μου, θα σε σκέφτομαι. Να είμαι κι εγώ. Γεια. Μέση τρελιχαρά είσαι, βλέπω. Άσε με, Μινά, δεν έχω όρεξη. Γιατί, ρε, τόσο χάλια ήταν το πάρτι? Δεν φταίει το πάρτι. Και ποιος φταίει, ο Ερμής που είναι ορθόδρομος? Κοίτα τη Μαρία της σιωπής. Παιδί μου, θα μου πεις να πάω για ύπνο? Να, καλά. Η Μάρθα! Τι έπαθε η Μάρθα?
Η Μάρθα, τίποτα δεν έπαθε η Μάρθα. Εγώ έπαθα. Παντρεύεται με τον Γρηγόρη. Σοβαρά μιλάς, πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, ναι, μας το ανακοινώσαν και επίσημα στις Κατερίνας. Πω τη μουλάρα και να μην πει τίποτα να πάω να πάρω ένα ρώτημο μάγειρα, ρε ζήλη θα γίνω στο γάμο. Έλα ρε, μην ακόφτω τώρα. Εντάξει. Έτσι είναι όμως η Μάρθα. Όλο εκπλήξεις είναι. Αμα γι' αυτό δεν έχεις αφήσει μπύρα για μπύρα. Κατάλαβες. Αλλά εγώ φταίω. Εγώ φταίω που μίλησα με καλά λόγια για τον Γρηγόρη στα παιδιά. Ορίστε τώρα, να το. Παντρεύονται. Αποφάσισε και εσύ, αγάπη μου όμως. Άμα δεν είσαι σίγουρος, γιατί μιλάς στα παιδιά. Τι, εγώ και το καλό της Μάρθας το έκανα. Ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία. Όμως τώρα το έχω μετανιώσει. Δεν πίστευα ότι θα φτάσουν εδώ τα πράγματα. Ρε, ευτύχη μου, δεν χαίρεσαι που η Μάρθα θα ξαναφτιάξει τη ζωή της. Δεν της αξίζει να βρει την ευτυχία της. Ποια ευτυχία μου, τι είναι αυτά που λες. Ξερωτάω, μηνά μου. Θα βρεθεί άνθρωπος να αγαπήσει τη Μάρθα όπως εγώ. Είναι ρητορική ερώτηση. Όχι, δεν θα βρεθεί. Α, είναι ρητορική ερώτηση. Γιατί, μηνά μου, τι είναι ο Γρηγόρης. Θα ξαναπαντήσει εσύ, φαντάζομαι. Ναι, ένας γιάπης. Γιάπης. Ρε, που τι θυμήθηκες τη λέξη. Εγώ την ακούσα από εποχή Παπανδρέου. Ένας γιάπης είναι που μόλις τη βαρεθεί θα την πετάξει και θα την πληγώσει. Κατάλαβες. Ένας γιάπης που νομίζει ότι με τα λεφτά του μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Όχι, ευτύχησε άδικος. Εγώ από όσο ξέρω η Μάρθα δεν καταδέχεται να πάρει τα χρήματά του. Καταδέχομαι όμως εγώ. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Τους ξέρω εγώ αυτούς τους τύπους. Άκουσε με τι σου λέω. Ένας γιάπης είναι που θα την παρατήσει και θα την πληγώσει. Στο λέω εγώ. Και αν δεν γίνει έτσι, να μην με λένε με ένα ευτύχη ζαπάντη. Κατάλαβες? Αλλά τότε θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ ευτύχη τώρα. Και η Μάρθα σε τελική ανάλυση μεγάλη κοπέλα είναι. Ας αναλάβει τις ευθύνες της και σταμάτα να πίνεις πια αυτές τις μπύρες πριν γίνεις εντελώς ντέφι. Ναι, θα σταματήσω αναγκαστικά γιατί τελειώσανε. Ωραία, έτσι. Πάω. Μινά, μπορείς να πεταχτείς με αυτό το περίπτερο να μου πάρεις μια εξάδα. Σε ευχαριστώ που με έφερες μέχρι εδώ. Σιγά, δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο. Μωρέ, συγγνώμη που δεν πήγαμε για ποτό, αλλά με έπιασε ένα πονοκέφαλο σε άλλο πράγμα. Εντάξει, μην το σκέφτεσαι. Όλη μέρα παλεύω με την εργασία και μετά πήγα καπάκι για δουλειά. Μάλλον μου βγήκε η κούραση. Λογικό μου φαίνεται. Και να φανταστείς ότι με την εργασία δεν έχω τελειώσει ακόμα. Αυτό το πρόγραμμα μου έχει βγάλει την ψυχή, δεν μπορώ να το μάθω με τίποτα. Αλήθεια τώρα. Εγώ το παίζω στα δάχτυλα. Αν χρειαστείς βοήθεια, μου λες. Σοβαρά μπορείς. Εννοείται. Αν θες κανονίσμα από σήμερα για αύριο. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνει τίποτα. Ωραία, θα σε πάρω αύριο για την ώρα, ε. Έγινε, θα περιμένω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εσύ εδώ, ρε. Ναι! Στο σπίτι μου ρε βρήκες να έρθεις να τσιτσιδωθείς. Έχεις χάσει πια κάθε ντροπή. Πουσ! Τι φτύνεις ρε λεγό. Μη σε ματιάσω που δεν έχεις τσίπα επάνω σου. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχω άνοιξει ακόμα το μάτι μου. Εδώ κοιμήθηκα χθες. Αμπά! Αμπού! Και δεν καταλαβαίνω τι θες εσύ εδώ πέρα πρωί-πρωί. Εγώ ήρθα να δω μήπως θέλει τίποτα από το κορίτσι μου και δεν ήθελα να το ξυπνήσω. Ευτυχώς που λείπουν τα παιδιά και δεν θα αντικρίσουν αυτή τη χυδαία εικόνα. Να σου θυμίσω ότι εγώ εδώ έμενα πριν. Και αυτά που λες παιδιά είναι παιδιά μου. Και εμένα είναι γόνια μου. Τι γελάς να λέγω, αυγά σου καθαρίζουμε. Άρε Πετράκη, επαναστάτη της δεκάρας. Τι είναι αυτά που λες, πας καλά. Βρήκαμε τα δύσκολα και αποφασίσαμε να γυρίσουμε στο Κατερινάκι μας και στο πορτοφολάκι μας. Έχεις τρελαθεί τελείως, ε. Τόσο ότι κοστολογείς εσύ την ελευθερία σου όσο κάνει ένα εισιτήριο για το Περού. Τι ζωή τραβάς, δεν καταλαβαίνω. Και η Κατερίνα τα αγόρασε τα εισιτήρια πολύ πριν χωρίσουμε. Όχι, 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 δεν μπορώ να σε βλέπω να κοροϊδεύεις άλλο την κόρη μου και να μου το πες και ανήξερος. Ήρθες πάλι να τη μαδίσεις και μετά να την κοπανίσεις. Αλέκο, σε παρακαλώ πολύ, δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν σου επιτρέπω να μου τριγυρνάς εδώ μέσα με το σόβρακο, αριβίστα.
Και μην μου ξανακάνεις εμένα το χαζό. Ξέρεις πολύ καλά ότι η Κατερίνα έβγαλε τα εισιτήρια για να σε πείσει να γυρίσεις. Τι διάολο! Τόση σύμπτωση πια να σου κάνει δώρο το πρώτο πράγμα που είχε στη λίστα. Στη λίστα! Και εσύ σαν γνήσιος Κυφίνας έτρεξες αμέσως να ταρπάξεις. Κάτσε ρε παιδί μου, μη φτύνεις πάλι και δεν καταλαβαίνω. Η Κατερίνα από βρήκε τη λίστα. Άσε. Δεν μασάμε που το χορτώ. Πρόσεχε καλά τις κινήσεις σου. Αυτό σου λέω. Πρόσεχε καλά. Γομάρι. Έλα τι το περάσαμε εδώ πέρα, παιδική χαρά. Άντρες είστε εσείς. Μπράτσα να βλέπω, μπράτσα! Έλα, δώσ' του! Ένα, δύο! Τι έπαθες εσύ, ρε! Εγώ, ξέρετε! Παρουσιάσου, ρε στραβέτα μου, σε μένα, ξέρετε! Ναι, στρατιώτης πεζικού Νικολάου Αντώνιος. Δεν ακούω. Στρατιώτης πεζικού Νικολάου Αντώνιος. Δυνατά, ρε! Στρατιώτης πεζικού Νικολάου Αντώνιος. Να σου πω, ρε Νικολάου. Μήπως είσαι τραγουδιστής και δεν θέλεις να χαλάσεις τη φωνή σου. Όχι, δεν είναι. Όχι, γιατί άμα είσαι τραγουδιστής, να μας πεις ένα τραγουδάκι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Μα όχι. Για λέγε. Τι να πω. Τραγούδιντε. Ακούω, λέγε. Μα δεν είμαι. Πρόκειται για παρεξήγηση. Αυτό δεν είναι τραγούδι, Νικολάου. Μα εγώ δεν είμαι. Τραγούδαρε! Όλοι! Κι ο ήλιος να ξεπροβάλλε με γεμέλε, με γεμέλε. Ποιος ξέρει για που το βάλε με γεμέλε, με γεμέλε. Τι ξενέρωτα είναι αυτά, Νικολάου. Πάρε 10 γύρους. Τι γύρους? Γυρινούς μ' απ' όλα. Γύρω-γύρω, Νικολάου. Πάμε! Ναι. Τράχουμε τώρα, τράχουμε. Άντε. Άντε! Έλα, κορίτσια. Κάμψεις εσείς. Κάτω. Τελειώσαν οι διαφημίσεις. Πάμε τα κεφάλια μέσα. Πάμε, είπα. Εν, δυο κάτω. Εν, άντρες είστε, ρε! Όλα θα τα φάτε, παιδάκια μου, εντάξει, όλα. Μαμά, είναι πάρα πολλά. Αλήθεια, τι περιποίηση είναι αυτή σήμερα? Συγγνώμη, αν δεν περιποιηθώ τα παιδιά μου, ποιον θα περιποιηθώ? Υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή από τα παιδιά, από την οικογένεια, γενικότερα. Δεν μου λέτε το μεσημέρι, τι θέλετε να σας φτιάξω να φάτε? Μαμά, τι έχεις πάθει με το φαγητό? Όχι, το λέω επειδή σήμερα θα έρθει και ο Γρηγόρης να φάμε όλοι μαζί. Πολύ συχνά δεν έρθετε τελευταία. Φάει δεν έχει σπίτι του. Έχει δίκιο η Μυρσίνη, ρε μαμά. Είπαμε να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εμείς τι φταίμε? Εγώ το λέω, παιδάκια μου, για να τον συνηθίζετε σιγά σιγά τον Γρηγόρη. Είναι απαραίτητο! Αχ, τι λέει, είναι απαραίτητο. Δηλαδή, πώς το λέω τώρα εγώ? Εννοώ ότι εγώ με τον Γρηγόρη δεν είμαστε μικρά παιδιά να βγαίνουμε μόνο ραντεβού. Κάποια στιγμή μπορεί το πράγμα να γίνει λίγο πιο σοβαρό. Καλά, όταν έρθει εκείνη η στιγμή το συζητάμε. Ήρθε. Ποιος ήρθε? Η στιγμή. Ο Γρηγόρης μου έκανε πρόταση γάμου. Τι πράγμα? Τι είπες? Καλά, μην κάνετε έτσι. Όταν λέμε πρόταση γάμου δεν εννοούμε τώρα άμεσα. Δεν έχουμε ορίσει και ημερομηνία. Παίζει να το γλιτώσουμε δηλαδή? Όχι, δεν παίζει να το γλιτώσουμε καθόλου. Όχι, ρε μαμά, σε παρακαλώ. Μην μου κάνεις τέτοια, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Εσύ θα διαλέξεις μπομπονιέρες και το στολισμό. Έχουμε διαλέξει και μπομπονιέρες. Δηλαδή δεν είναι μια απλή πρόταση γάμου. Καλέ, για όταν έρθει η ώρα λέμε τώρα. Εγώ πάντως το λέω. Δεν θέλω να μετακομίσουμε. Καλέ. Ποιος μίλησε για μετακόμιση? Όχι, με τον Γρηγόρη δεν έχουμε μιλήσει για τέτοια πράγματα ακόμη. Ναι, αλλά έχετε μιλήσει για όλα τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω. Πάμε στο σχολείο τώρα. Κάτσε, να σας τα βάλω αυτά σε ένα τάπερ, σε ένα αλουμινόχαρτο. Περιμένετε. Περιμένετε και τη μάνα σας. Ξύπνα, φιλενάδα. Ξύπνα. Ντύσου, πλύσου, ετοιμάσου, πάμε για καφέ. Πρέπει να σου πω, έχω συνταρακτικά νέα. Και δεν μου λες, ρε, την έβγες όλη νύχτα μέσα στα μάξι. Ναι. Έγινα σαν σίγμα τελικό. Και τον είδες τον τύπο να μπαίνει στο γυμναστήριο, κατάλαβα. Ήταν από αυτούς τους ενοχλητικούς που πηγαίνουν με την τσίπλα στο μάτι να δουλέψουν τρικέφαλο. Ναι, παιδιά, τι παράνοια αυτή. Κάνε. Εγώ το πρωί πριν πιω καφέ δεν μπορώ να πω τη λέξη γυμναστική, όχι να κάνω. Κάνε. Κάνω.
Όχι, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, το δουλεύει εκεί. Ω, κατάλαβα, θα είναι κανένας μάτσο. Άντε να δω πώς θα τον κοντράρεις τώρα. Μη μας σας, Χριστόφορε, όλοι θα βοηθήσουμε. Ναι, τώρα προκόψαμε. Χριστόφορε, έτσι, έτσι. Να σε δω, να τα βάζεις με το σωματαρά για χάρη της Βιολέτας και τι στον κόσμο, ε. Άσε με, μωρέ, ο σωματαράς και ο σωματαράς. Γιατί δεν είναι, τι είναι. Όχι, δεν είναι, ένας τίποτα είναι. Ένας πλυκοθύρας που θέλει να φάει τα λεφτά της γυναίκας μου, λέει τα δικά μου λεφτά. Κάτσε, μην κουνιέσαι, σίγμα. Άρε, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Στραβώνονται πια οι γυναίκες και κάνουν τα καλά τα παλικάρια. Κοίτα, Αρσουλιάνια, ότι περνάμε εμείς κρίση ηλικίας. Ρε Μινά, τι είναι αυτό, σκέτη τη γανίτα τώρα εσύ. Δεν μπορώ να το φάω, ρε, εσύ. Παίρνει λίγο μελάκι να τσουλήσει. Εδώ είσαι και σε ψάχνω. Τι κάνεις? Καλά. Είπα στον πατέρα μου για μας. Στην αρχή τα πήρε, αλλά από τότε δεν με έχει ξανανοχλήσει. Λες τελικά να αρχίσει να τα αποδέχεται. Μπορεί. Μα καλά, τι έχεις? Άσε με, Ρετζίνα, δεν θέλω να το συζητήσω. Μεγάλη ιστορία. Τι έγινε, ρε Πάνο? Δεν είναι ώρα τώρα να το συζητήσουμε πριν πούμε στο μάθημα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι και να μην ξέρω τι έχεις. Έλα, πες μου, έγινε κάτι στο σπίτι? Η μάνα μου αποφάσισε να παντρευτεί, αυτό έγινε. Και μας τα ανακοίνωσε. Λες και δεν έχουμε λόγο, λες και μένουμε αλλού, δεν μας επηρεάζει. Έλα, μωρέ, δεν τους ξέρεις τους γονείς. Είναι στον κόσμο τους και βγαίνουν από αυτόν μόνο για να μας πούν τι κάνουμε λάθος. Μα τόσο πολύ έχει τυφλωθεί πια με αυτόν τον Γρηγόρη. Δεν μας σκέφτεται καθόλου, γραμμένους μας έχει. Έλα, μη σκάς. Να σου πω. Θες να πάμε κάπου ωραία και ήσυχα να μιλήσουμε και να χαλαρώσουμε? Και να χάσουμε πάλι το μάθημα. Καλά, δεν είναι και έγκλημα. Πες πως ήσουν άρρωστος. Μα το μάθημα. Το μάθημα είναι μάθημα και μπορεί να περιμένει. Εγώ όμως όχι. Ειδικά όταν σε βλέπω έτσι στενοχωρημένο. Άμα το λες τόσο γλυκά, δεν μπορώ να πω όχι. Κοπάνα λοιπόν σήμερα. Κοπάνα. Τελείωνε, ρε γιατρέ, τελείωνε. Αμάν, πόσο μένει να βάλεις πια, τελείωνε. Λογαριασμό να σου δώσω όσο θέλω, βάζω. Άσε με στον πόνο μου, ρε φτυχή. Μα εγώ το ζήτησα, εγώ δεν με να βάλω. Ορίστε, πάρε αυτό που έμεινε. Πάτο, πάτο. Τι είναι εδώ, μια σφαλιά είναι αυτό, τι να το κάνω. Τόσο σαν τη στοιχή. Έλατε, σταματήστε, σταματήστε να μαλώνετε με το μέλι. Έχει κι άλλο βαζάκι. Καλημέρα στα παλικάρια. Καλημέρα. Α, καλώς τον τροχονόμο, Βαρβάρα. Τι έγινε, πού κοιμήθηκες εσύ εχθές? Κοιμήθηκα με την Κατερίνα. Με κάτσε γιατί, sorry, βαριά άκουσα. Μήπως εννοείς κοιμήθηκες στην Κατερίνα? Ναι, 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 αυτό εννοούσα. Κοιμήθηκα στην Κατερίνα. Πες το, ρε παιδάκι. Έλα, ρε, φέρ το μέλι, φέρ το βαζάκι. Έλα, το να βάλω σε μένα. Με την Κατερίνα. Πετράν, τι έγινε, επιστρέψαμε στα πάτρια εδάφη. Είσαι με τα καλά σου που θα ξαναγυρίσω εγώ στην Κρουέλα Ντεβίλ. Η γυναίκα είναι τρελή. Πήγε και βρήκε τη λίστα μου και αγόρασε τα εισιτήρια για το Περού. Και καλά ότι τα είχε από πριν για να με ξαγοράσει. Καλά, καλά, άμενε τζάμπα, μην το σκέφτεσαι. Φέρ το μέλι, ρε. Φέρ το μέλι. Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω παρόλα αυτά το κάνατε όμως. Το κάνατε, πες το κάνατε. Να. Αυτή είναι πάλι, κοίτα. Αυτά είναι προβλήματα. Κατάλαβες, τουλάχιστον εσένα σου πήρε κάτι να σε δελεάσει. Εγώ τι να πω που μάνα και η κόρη πάνε να με τρελάνουν. Μα τα γιατρέ, μην μου αρχίσει πάλι για την τσίρα και τον Πάνο, έτσι. Δεν μπορώ, δεν έχω όρεξη. Άλλουμε και εμένα τώρα, τι θα κάνω με τον πυρκοθύρα. Ποιο πυρκοθύρα, ρε, τι λες? Σε, η Βιολέτα βρήκε γκόμενο. Ευτυχή! Και μάλιστα γυμναστή, μάτσο, τουμπάνο. Τουμπάνο, το μάτι θα σου κάνω, κανόνισε. Πρέα στο τουμπάνο, είχε φέρει το βαζάκι. Κάτσε, ρε. Κάτσε, ρε, η Βιολέτα με γυμναστή. Πολύ καλή επιλογή, ε. Πασκαλά, ρε, θα σε μαχαιρώσω, τι είναι αυτά που λες. Τι να κάνω, τι να κάνω. Θα του κόψω τη μύτη. Θα του κόψω τα αυτιά. Θα του σπάσω τα δόντια. Σιγά μην του κάνεις και το κινέζικο μαρτύριο με τη σταγόνα. Χριστόφορε, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δηλαδή. Κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς κοντύτερα. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Η γνώση είναι δύναμη. Καλύτερα να μάθεις όσα πιο πολλά μπορείς γι' αυτόν και μετά να μιλήσεις στη Βιολέτα, γιατί χωρίς στοιχεία δεν θα σε πιστέψει ότι είναι πρικοθύρας. Μινά, είσαι σατανικός. Μη με βλέπεις με το μιλιτέρ. Έχω διαβάσει εγώ πολύ Μακιαβέλη. Μάκια. Φέρ το μέλι, ρε. Ήθελα να ξέρα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα νέα πια που με κουβάλισες, άρον-άρον. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Λοιπόν, κορίτσια, τα ξαναβρήκαμε κορίτσια, τα ξαναβρήκαμε κορίτσια. Με ποιον καλέ? Τι με ποιον καλέ, με τον Πέτρο, με τον Πέτρο. Δηλαδή έπιασε το κόλπο με τα εστήρια? Όχι μόνο έπιασε, ένα θα σας πω. Χθες το βράδυ περάσαμε μια νύχτα αχαλήνο του πάθου. Α, γι' αυτό μου ήρθες πρωί πρωί με στη λάμψη. Λέω κι εγώ τόσο καλή ενυδατική βάση. Ετοιμάζουμε βαλίτσες. Πάμε Περού. Συγγνώμη, δηλαδή συμφώνησε, θα γυρίσει σπίτι? Κοίτα, όχι, αυτό δεν το συζητήσαμε. Για το πρωί που ξύπνησα είχε ήδη φύγει. Προφανώς το μωρό μου θα είχε δουλειά και θα έτρεχε. Γι' αυτό δεν μου σηκώνεται τηλέφωνο. Έκαλα
καλό κακό. Κράτασε μια πισίνη, πότε δεν ξέρει τι γίνεται. Την πισίνη καλέ, εδώ σου λέω νύχτα, χαλίνο το πάθο. Ναι, αλλά δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, λέμε. Ναι, γιατί έχει δουλειά, τρέχει ο άνθρωπο. Τι να κάνουμε, πε. Τι δικέ σα τι χαρέ τώρα θέλει, τι δικέ σα. Ναι, έχουμε κι εμεί χαρέ, ναι. Μα μωρέ, Μάρθα. Να παντρεύεσαι και να μην μα πει τίποτα, δηλαδή τα ακούμε από τον Γρηγόρη. Δεν πρόλαβα, ρε κορίτσια, ήταν πολύ ξαφνικό. Πε ακριβώ πώ έγινε. Η πρόταση γάμου, θέλω να τα μαθώ. Λοιπόν, πήγατε βόλτα στην παραλία και ξαφνικά πίσω από το βράχια ξεπήδησε ένα δαχτυλίδι. Ή μετά το ρομαντικό δείπνο, έρθε το γλυκό και από μέσα βγήκε το δαχτυλίδι. Ναι, όχι, ούτε φλούτσουτερ. Όχι, απλά το ζήτησε. Λιτό και πυρίκτικο. Κάπω πεζό, εγώ θα έλεγα. Δαχτυλίδι σου έδωσε δαχτυλίδι. Πώ δεν μου έδωσε καλέ, μια κοντρόνα να. Το πόντο, γιατί δεν το φορά. Δεν το φοράω στη δουλειά, μην το χάσω. Κατάλαβε, τέλο πάντων. Τώρα άλλο είναι το θέμα μου με εμένα. Το είπα στα παιδιά και δεν το πήραν καλά. Καλά, υπήρχε καμία περίπτωση να το πάρουν καλά. Έλα, μωρή, υπομονή θέλει, θα το δεχτούνε. Το δεχτούνε. Σίγουρα, καλέ. Τι, στο χέρι του είναι, μη σου πω. Όχι μόνο θα το δεχτούνε στο τέλο, θα γίνουν και παρανυφάκια. Μακάρι, τι να πω. Κοριτσιά. Να σας πω κι εγώ ένα νέο που έχω. Πάλι για το φανταστικό εραστή θα μας πεις. Εραστή ακούω. Δεν είναι φανταστικός. Είναι ο δάσκαλός μου στο μάθημα της αυτοάμυνας και στο μάθημα φιληθήκαμε. Και μετά με πήγε με το αυτοκίνητο στο σπίτι. Και ήταν να δεις πολύ για αλήθεια. Και μετά από το πάρτι χθες το βράδυ ξανασυνδεθήκαμε και ξαναφιληθήκαμε. Μπράβο ρε Βιολέτα, αυτά είναι ντούκιο γυμναστής πιτσιρικάς. Κανονική ηλικία. Ποια είναι η κανονική ηλικία? Κανονική ηλικία για μένα. Ναι, είμαστε ταιριαστοί. Τι το κάνατε, το κάνατε. Όχι, ρε παιδί μου, ενώ το ταιριαστεί, μα δει δίπλα-δίπλα. Τι περιμένει, ρε παιδάκι μου, άντε να το κάνετε, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Άντε να ξεπεράσει το κάθαρμα, να ανανεωθεί. Όχι, δεν μπορώ να. Φοβάμαι να βιαστώ, δεν γίνεται. Έχω και να φλερτάρω και 20 χρόνια. Α, σιγά-σιγά. Εγώ σε καταλαβαίνω, δώσε λίγο χρόνο. Ποιο χρόνο καλή, τι λε εδώ πέρα, θα ξενερώσει ο άνθρωπο, τον χάσουμε, θα φύγει. Λίγο χρόνο, είπαμε, όχι καμιά δεκαετία. Έλα, Πινελόπη, μ' ακούς? Ναι, Αντώνη μου, καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά. Λίγο κουρασμένος και άυπνος, αλλά κατά τα άλλα καλά. Καλά, δεν κοιμήθηκες αρκετά? Μας ξυπνήσαν σήμερα από τις 6. Από τις 6? Πρέπει να καθαρίσουμε το θάλαμο, να στρώσουμε τα κραβάτια. Έχουμε επιθεώρηση σήμερα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αυτό είναι πολύ άγριο, βρε Αντώνη μου. Εντάξει, μωρέ. Θέμα συνήθειας είναι. Βέβαια, για πρωινό, ας τα να πάνε, έτσι. Ένα ψωμί μπαγιάτικο, το βούτυρο πέτρα, για γάλα και δημητριακά, ούτε λόγος. Ναι. Να σου πω, κανένα φίλο έκανες? Κοίτα, μίλησα έτσι με 3-4 παιδιά, αλλά δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, μωρέ. Αυτοί μιλάνε συνέχεια για ποδόσφαιρο. Πού να φανταστώ ότι θα έπρεπε να ξέρω και από αυτά. Οι ανώτεροι σου φέρονται καλά? Οι ανώτεροι, κοίτα, όσο και να πεις, είναι λίγο αυστηροί, αλλά καλά. Δεν πιστεύω να σου φωνάζουν και να σου κάνουν τίποτα καψόνια. Όχι, μωρέ. Γεια σου, Αντώνη Κομάντο. Γεια. Όχι καλέ, τι καψονιά. Α, όχι, μάλιστα, κατάλαβα. Η μαμά σε ρώτησε για μένα? Βέβαια, τι, δεν θα με ρώταγε? Μην ανησυχείς, της είπα ότι είσαι μια χαρά. Μπράβο, ό,τι και να γίνεται εσύ αυτό θα της λες. Που βέβαια αυτό ισχύει, προσαρμόζομαι σιγά σιγά. Μακάρι, Αντώνη μου, μακάρι. Ναι, σου λέω, είναι θέμα ημερών. Να σου πω, πρέπει να σε αφήσω τώρα, Πινελόπη μου, πρέπει να πάω στα μαγειρία. Α, εντάξει, να προσέχεις, Ναι, προσέχω. Και να με σκέφτεσαι. Φυσικά. Οπότε πατάς εδώ control, μετά αυτό και έτοιμο. Αυτό κάνω κι εγώ, αλλά μου βγάζει αλλαντάλλον. Είναι επειδή δεν κρατάς πατημένο το κλικ. Κάτσε να σου δείξω. Αυτό και είναι έτοιμο. Κατάλαβα. Είναι απλό. Απλά πρέπει να το συνηθίσεις. Ναι. Σήμερα τι θα κάνεις? Σήμερα εγώ δουλεύω και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να ετοιμάζομαι. Θες να περάσω αργότερα? Ποιο βράδυ? Να σου κάνω παρέα. Αφού σου είπα δουλεύω, δεν θα μπορούμε να μιλάμε. Δεν πειράζει. Μου άρκει που θα σε βλέπω. Ναι. Κοίτα, Νικολά, εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ και πραγματικά σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου, αλλά δεν σε βλέπω έτσι. Καταλαβαίνω. Χαίρομαι. Αλλά απ' την άλλη, αν είμαι δίπλα σου, μπορεί να σε κάνω να με δεις διαφορετικά. Εγώ τώρα τι να πω? Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Πάλι καλά, γιατί θα αργήσω. Τι θα αργήσω, δηλαδή, άργησα ήδη. Α, σου πω, παιδρά, εγώ δεν εμπιστεύω με το μήνα σε αυτά. Είναι γάτα, έχει δίκιο. Πρέπει να προσεγγίσω το χλεχλέ, να δω τι τύπος είναι. Τι τύπος είναι, μωρέ? Γυμναστής είναι. Θα ασχολείται με το σώμα του, με τη διατροφή. Έχει κανένα πιπίνι εκεί μέσα. Πιπίνια, θα ασχοληθεί με τα πιπίνια του. Τι θέλει τη Βιολέτα μου? Ένα διάλειμμα, παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος να βρει έτσι μια πιο όρημη γυναίκα. Μήπως τη γουστάρει? Θα φας καμιά κουτουλιά. Δεν τους ξέρω εγώ αυτούς, τους έχω φάει στη μάπα. Αυτός μυρίστηκε γονόμα και έπεσε με τα μούτρα. Αυτή η σιγουριά θα σε φάει εσένα, να το ξέρεις αυτό.
Ο Μινάς είναι. Τι θέλει. Έλα ρε Μινά. Ποιο πορτοφόλι. Περίμενε, ψάξω να το βρω. Κάτσε. Έλα, ας τα πορτοφόλια τώρα, εδώ κι εγώμαστε. Έλα, το βρήκα. Στο φέρνω. Πού πας. Πάω στο μαγαζί του Μινά να του πάω το πορτοφόλι. Τι λες, κι εγώ θα μείνω μόνος. Γιατί φοβάσαι. Θέλω κάποιον να μ' ακούσει. Αυτό θες εσύ. Ένα ζευγάρι αυτιά να σ' ακούνε, τίποτα άλλο δεν θες. Και ένα αυτί να μ' αφήσει ευχαριστημένος. Τηλεπάθεια. Το βλέπω. Γεια σου, Στόφορε. Γεια σου, Κατερίνα. Έγινε. Γιατί έβγες από τον κλέφτη το πρωί, ούτε καλημέρα δεν προλάβουμε να πούμε. Γι' αυτό. Για ποιο. Κατερίνα, αυτό που έγινε χθες ήταν. Ήτανε λάθος. Αυτό το καταλαβαίνεις. Λάθος, δεν καταλαβαίνω. Όχι, τι εννοείς, τι θες να πεις. Ας το, δεν πειράζει, δεν θέλω. Θέλω λίγο να μιλήσουμε οι δυο μας, μπορούμε. Δεν βρίσκω το λόγο. Πολύ ωραία. Κι εγώ επάνω προτιμώ να πάμε. Κάτω έχει πάρα πολύ φασαρία. Πάμε λοιπόν. Και μετά μου λες εσύ, γυμναστές αρπακτικά. Δεν καθαρίζει εύκολα ο Πετράκης. Όπως σου είπα και κάτω, αλλά δεν άκουσες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θέλεις να ακούσεις. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να στο επαναλάβω. Αυτό που έγινε μεταξύ μας εχθές ήταν λάθος. Και δεν θα ξαναγίνει. Ωραία, λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο εγώ αυτή τη στιγμή. Για άλλο λόγο ήρθα. Λοιπόν, θέλω λίγο να οργανωθούμε για το ταξίδι μας, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έχω άγχος με τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, έχω βρει κάτι καταπληκτικά πεντάστερα με ιδιωτική πισίνα και σπα. Για σπα, μην μου λες εμένα για σπα, μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Όχι, καλέ, μαζί δεν το κάνουμε το σπα. Νομίζω ότι εγώ θέλω να πάω να κάνω ταξίδι στο Περού για τα σπα. Δε σπα. Τι θες? Εγώ το Περού θέλω να το εξερευνήσω. Θέλω να πάω στο Μάτσου Πίτσου. Θέλω να περπατήσω τα απάτητα μονοπάτια των Ίνκας. Να κάνω και επιτέλους μπάνιο στη λίμνη Τιτικάκα. Αυτό θέλω. Ωραία, εντάξει. Θες τη λίμνη Τιτικάκα? Θα πάω να βρω εγώ ένα ξενοδοχείο και κοντά δίπλα να είναι. Το ξενοδοχείο δεν είναι το θέμα μας. Δεν θες ξενοδοχείο? Μη δες ξενοδοχείο. Θα πάρουμε από ένα στρώμα, θα το ρίξουμε εκεί δίπλα στη λίμνη Χλάτς, θα κάνω εγώ την καρδιά μου πέτρα, θα πάρουμε και από ένα έτσι κυβότιο αντικουνουπικά. Δεν χρειαζόμαστε αντικουνουπικά. Και λες, δεν τα καλά σου. Χαμός γίνεται στο κουνούπι. Σαν τα κεφάλι σου είναι μεγάλα τα κουνούπια. Μη σου πω ότι θα έχει και δεινόσαυρους. Μήπως να παίρναμε οπλό. Δεν θα μείνουμε στη λίμνη. Α, μπράβο μου, ωραία, καλά λες. Γιατί στην ηλικία μας δεν είμαστε για τέτοια. Ας το λιγάκι, θα βρω εγώ ένα ξενοδοχείο κοντά. Έχει κάτι ωραία με τζακούζι. Δεν θα πάμε σε ξενοδοχείο με τζακούζι. Γιατί δεν θα μείνουμε σε ξενοδοχείο. Ωραία. Δεν θα μείνουμε σε ξενοδοχείο. Δεν θα μείνουμε στη λίμνη. Πού θα μείνουμε? Στο Μάτσου Τσουπίτσου. Πουθενά δεν θα μείνουμε, γιατί δεν θα πάμε πουθενά. Και εγώ τα εστία θα τα κάνω, τα φάω. Δεν ξέρω τι θα τα κάνεις. Πήγαινε με τη Βιολέτα. Γιατί γελάς τώρα? Τίποτα, μου ήρθε στο νου η Βιολέτα να περπατάει στα απάτητα μονοπάτια των Ίνκας και κάπως μου ήρθε. Είδες τη λίστα, έτσι. Γι' αυτό πήγες και πήρες τα εισιτήρια, για να με ξαγοράσεις. Ποια λίστα, καλά, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Όπως κατάλαβα και εγώ μετά την κουβέντα που έκανα με τον Αλέκο. Τι είσαι, ο μπαμπάς μου. Μου άνοιξε τα μάτια. Ο μπαμπάς μου. Άντε καλέ, καταρχάς αυτό είναι μια μεγάλη παρεξήγηση ο μπαμπάς. Μεγάλος άνθρωπος, τα έχει λίγο χαμένα. Από το δεξί δεν ακούει καθόλου. Φαίνεται ότι είναι οικογενειακό, γιατί ούτε σε ακούς. Από κανένα αυτή δεν ακούς. Κατερίνα, τελειώσαμε. Τελειώσαμε! Μα χθες. Όχι, χθες ήταν μια παρόρμηση. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Έλα, μωρέ, Πέτρο, δεν το εννοείς αυτό. Το εννοώ. Και όπως εννοώ, δεν θέλω να με ξαναενοχλήσεις. Λοιπόν, όχι! Όχι, δεν θα περάσει αυτό. Όχι. Δεν θα με βάλεις εμένα με το σωρό σαν να είμαι εγώ μία ακόμα από τις γκομενίτσες σου. Τις γκομενίτσες, μωρέ, παραλογίζεσαι. Τα ξανάβιαξε με τη σερβιτόρα. Αυτό είναι, παραδέξου το. Να σου πω κάτι. Χωρισμένος είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και άμα θέλω γκομενίτσες, θα έχω γκομενίτσες. Να το. Το παραδέχεσαι! Τέλος η κουβέντα! Δεν μπορώ να μιλήσω όλο μαζί σου! Τελείωσε! Πέτρο, περίμενε! Περίμενε με! Μισό λεπτό, ρε Πέτρο! Πέτρο! Περίμενε, ρε παιδάκι μου, ξεγοφιάστηκα! Μη φεύγει! Πέτρο, τελειώσαμε εμείς οι δύο! Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί κυνηγέστε? Ακούσε εκείνα με πει εμένα τρελή, ενώ αυτός τα ξανάβιαξε με τη σερβιτόρα. Να σου πω, Κατερίνα, μήπως έχεις κανένα νέο από τη Βιολέτα, την είδες καθόλου σήμερα? Μπορείς να μου πεις γιατί έφυγε τόσο φουριόζος, πού πάει? Αν έχεις κανένα νέο, της πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Ακούσε εκεί, λέει. Θέλει να πάει στο Μάτσου Πίτσου. Ποιον κοροϊδεύει, καλέ. Αν δεν το λέει ξεκάθαρα, μας πει ξεκάθαρα. Τα έχω ξαναφτιάξει με τη σερβιτόρα, τελειώνει. Σου έχει πει τίποτα περίεργο, κάτι καινούριο που να με ενδιαφέρει? Ποιος, καλέ? Η Βιολέτα. Ποια Βιολέτα, καλέ? Ο Πέτρος μπορείς να μου πεις που έφυγε και πήγε. Ας τον Πέτρο τώρα, πάει στο Τσάρμ. Στο Τσάρμ πάει. Τώρα θα δεις κι εσύ. Δεν μου πεις για τη Βιολέτα. Κατερίνα, έχεις κανένα νέο από τη Βιολέτα? Καλά, αν θυμηθείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο, ε. Τι πράγμα. ναι, αγάπη μου, την κλείσαμε την εκκλησία που σου έλεγα. Εντάξει, κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά χαλάλι του.
Έχουμε και ημερομηνία. Τέλεια, έχουμε και ημερομηνία, τέλεια. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να χαίρεσαι. Όχι, χαίρομαι, χαίρομαι. Απλά μου ήρθε λίγο ξαφνικό, γι' αυτό με βλέπεις έτσι. Δεν μου λες, στα παιδιά μίλησες? Ναι, μίλησα. Αλλά θέλω λίγο τον χρόνο στα παιδιά, Γρηγόρη μου, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Θέλουν τον χρόνο τους, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι ημερομηνία είναι αυτή που κλείσαμε? Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα! Τι θα προλάβουμε να κάνουμε σε ένα μήνα? Εγώ δεν μπορώ. Ζαλίζομαι, δεν είμαι καλά. Αχ, Παναγία μου. Ησύχασε. Μην πανικοβάλλεσαι. Έλα, έχω προσλάβει το καλύτερο γραφείο γάμου. Θα τα αναλάβει όλα αυτά. Α, το έχεις προσλάβει ήδη. Μπράβο, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Θα είναι τα πάντα στην εντέλεια. Τα πάντα όμως. Καλώς τα μου. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, κουκλίτσα μου. Πώς πήγε το σχολείο σήμερα? Καλά. Πού πάτε, καλέ, πού πάτε? Θα φάμε σε λίγο. Εγώ δεν πεινάω. Ούτε κι εγώ πεινάω. Μισά θα μου μείνουν με αυτή την ιστορία. Γεια. Γεια. Τι κάνεις, καλά? Καλά. Στο τρέξιμο. Έχω ξεκινήσει και τη σχολή και άστα να πάνε. Μπράβο, πολύ ωραία. Εσύ όλα καλά? Ναι, καλά, μια χαρά. Άμα θες βοήθεια με τη σχολή, πες μου. Γιατί έχεις βιβλιογραφία? Όχι, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω ψυχολογικά. Πόσο από τα μέρη μας? Ο Μινάς συνεργάζεται το πορτοφόλι του. Δώσε μου, το να το δώσω εγώ. Θανάη. Μη χάνεσαι. Δεν χάνομαι. Εξάλλου, αν θες να με βρεις, ξέρεις πού είμαι. Έλα, ξεχασιάρη, πάρ' το. Α, πού το βρήκες καλά αυτό? Συνάντησα τον Πέτρο έξω και μου το έδωσε. Α, εξού και το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Περίπου. Αν περιμένεις να σε ρωτήσω τι είπατε, άδικα περιμένεις. Τι είπατε? Τίποτα το ιδιαίτερο, τα τυπικά. Α, τα τυπικά. Εντάξει, Δανάη μου, όπως θέλεις. Γεια, έλασε εδώ. Τι θέλεις? Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένη που χώρισες οριστικά ένα ζευγάρι. Τι λες, μωρέ, τρελάθηκες, ποιο ζευγάρι? Ή μου κάνεις την πάπια, μικρή μου πάπια. Για μένα και τον Πέτρο, λέω. Ποιον Πέτρο? Αυτόν που έχετε χωρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Ζόγκ, με τον Πέτρο δεν έχουμε χωρίσει. Ένα μικρό διάλειμμα κάναμε. Ο Πέτρος έχει άλλη άποψη. Κοίταξε να δεις τώρα. Εχθές το βράδυ που κάναμε έρωτα και συζητάγαμε για το ταξίδι που θα κάνουμε μαζί στο Περού, ακριβώς την ίδια άποψη είχαμε. Τι? Και όλα πήγαιναν μια χαρά μέχρι που εμφανίστηκες εσύ και μπήκες πάλι στη μέση. Ανδροχωρίστρα! Ειλικρινά δεν ξέρω τι λες. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα. Αλήθεια? Και ποιος ευθύνεται? Προφανώς κάποιος άλλος. Ποιος άλλος? Ψάξε να τον βρεις. Πού να ψάξω? Για αρχή κοιτάξω τον καθρέφτη. Τώρα με συγχώρεις, έχω δουλειά. Τώρα ρε παιδιά! Ούτε το μέλι μου κάνει τίποτα. Όπω, ούτε να μιζεριάσει ένας άνθρωπος εδώ μέσα δεν μπορεί με την ησυχία του. Τώρα! Επαίσαι εσένα, γυρεύγα. Εμένα μη με γυρεύγεις καθόλου. Άσε με εδώ πέρα στον πόνο μου. Άσε με. Όχι, Ευτύχη, ο δικός μου πόνος είναι που σου δίνει σημασία. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σου για τον ετοσύχαμα, τον αλυτήριο που απήγαζε τον Ηρακλάκο μου, Ευτύχη. Θέλω να μου πεις, τον είδες, δεν τον είδες? Τον είδα, μωρό, τον είδα. Τώρα τι τα θες και τα ψάχνεις? Τέλος καλό, όλα καλά. Όχι, Ευτύχη μου, τέλος καλό, όλα καλά. Γιατί θα μου την επληρώσει ετούτηνα την ψυχολογική πίεση που άσχησε στο κοπέλι που κάθεται και με θωρεί. Με τα ματάκια του έτοιμα να κλάψουνε. Θα τον εσχεδιάσω και θα πάω στην αστυνομία. Λοιπόν, λέγε μου, ήταν ψηλός? Ψηλός. 1,92. 1,95. 2,10. Εντάξει, δεν ήταν και ο ατετοκούμπο. Ψηλός είπαμε, εντάξει. Αλλά δεν τον θυμάμαι. Δεν πρόλαβα να τον δω. Είχα ταραχτεί, είχα πάθει σοκ, τρόμαξα. Λογικό. Τα χαρακτηριστικά του ήταν αγριοπά. Όταν είσαι αγριοπά, τι εννοείς? Εννοώ δηλαδή είσαι κιόλα την αντρίλα που βγάζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Ποιος είναι αυτός ο Χαβιέ Μπαρδέμ? Ο άντρας της Πινέλοπη. Τσικρούς! Ποια είναι η Τσικρούς? Καλά, άστο αυτούς τους ανθρώπους για είσαι αυτή τη σχιζοφρενικιά, τη γλυκύτητα που βγάζει ο Τζόνιο Ντεπ. Τώρα τι θες και τα ψάξεις, αφού το βρήκαμε το παιδί. Τέλος, έλα, άσε με τώρα. Άσε με στον πόνο μου, άσε με στην ησυχία μου. Εντάξει, Ευτύχη, εντάξει, να μην τον βοηθήσω με τον συνάνθρωπο. Καλά, εσείς γιατί είστε τέτοια σκορδοκαΐλα? Η Μάρθα παντρεύεται. Α, δεν έβαλε μυαλό πάλι. Πάλι. Με αυτό το γιάπι, το Γρηγόρη, το θυμάσαι αυτόν, ε? Είχε μια χωριστρούλα εδώ έτσι αυτός. Είσαι πολύ τακτοποιημένος, ένας κύριος. Απορώ, τι του ζήλεψε? Προφανώς και ένα δαχτυλίδι που θα τσίβαλε στη σέρα. Μπα, εγώ δεν είδα κανένα δαχτυλίδι στη χέρα. Αχ, αχούχα, άμα δεν είδες δαχτυλίδι, τα καθόμαστε και μιλούμε για γάμο.
Κάτσε, γιατί τι εννοείς. Τι εννοώ. Γάμος δίχως δαχτυλίδι, γαμοπύλαφο δίχως τον κόκορα. Θα το συζητούνε μωρέ ακόμη. Κάτσε, γιατί αυτό με τον κόκορα κάτι μου έκανε τώρα. Mm. Δηλαδή, προλαβαίνω να τη μεταπίσω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι που αν δεν δεις την κοτρώνα πάνω στη σέρα, γάμος δεν υπάρχει. Τώρα αν προλαβαίνεις, δεν ξέρω τι να σου λέω. Τι να μου λες τίποτα, μου λες τίποτα. Φεύγω, έφυγα. Πού φεύγει, κάτσε. Ανήμενε. Ευτύχη. Ευτύχη και το σκίτσο μωρέ του ανθρώπου που πήγαν και το κοπέλι μου. Ξέρω εγώ, αυτοσχεδίασε κάτι. Ωραία. Βοήθαμε λίγο. Πέ μου, είσαι μουστάκι. Ευτύχη. Περίμενε, θα ψέρουμε μαζί μουσι. Δεν θα το σηκώσεις. Όχι, εντάξει. Πάντως μπορεί να απαντήσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Α, η μαμά μου είναι. Θα την πάρω εγώ αργότερα. Ακόμα χειρότερα. Δεν μιλάς στη μαμά σου. Όχι, δεν της μιλάω. Όταν η μαμά σου σε παίρνει τηλέφωνο από το διπλανό δωμάτιο να σε ρωτήσει αν ξύπνησες για να μην εισβάλλεις τον προσωπικό σου χώρο, όχι, δεν της μιλάω. Όταν η μαμά σου σε παίρνει μέσα στον ντους να σε ρωτήσει αν το αφρόλουτρό σου είναι εντάξει, αλλιώς να σου δώσει το δικό της που μυρίζει πιο ωραία, όχι, πάλι δεν της μιλάω. Όταν φεύγω από το σπίτι επιτέλους και πάω να μπω στο αυτοκίνητο και με παίρνει τηλέφωνο να με ρωτήσει αν έχω πάρει τα κλειδιά του αυτοκίνητου, είναι δυνατό να μην έχω πάρει τα κλειδιά του αυτοκίνητου, πάλι δεν της μιλάω. Και όταν βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, με νεύρα και σε παίρνει πάλι τηλέφωνο να σου πει ότι στον Παπαδάκι το πρωί είπαν ότι στη Συγκρού θα έχει κίνηση, να μην πας από εκεί, παιδί μου. Λοιπόν, όχι, δεν της μιλάω. Φτάνει! Και αν είναι κάτι επίγον. Μπα, δεν είναι. Ορίστε, το έκλεισε. Το έκλεισε. Ήθελα να ξέρω. Τι τα θέλετε τα κινητά, αφού δεν τα σηκώνετε. Όσο έλειπα, είχαμε κανένα άλλο τηλεφώνημα. Τι τηλεφώνημα. Ξέρω εγώ. Από κανένα κοινό γνωστό μας. Α. Αν με ρωτάτε για αυτόν που νομίζω, ναι, μιλήσαμε νωρίτερα για πολύ λίγο. Τι κάνει. Πώς περνάει, είναι καλά το παιδί μου. Ναι, προσαρμόστηκε μια χαρά. Εμένα γιατί δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο. Έχω ήδη ξεχάσει τη φωνή του. Εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να τηλεφωνεί από εκεί. Αχ, σας παρακαλώ όμως, ας μην μιλάμε άλλο για τον Αντώνη. Εμείς είπαμε, θα κρατήσουμε τη σχέση μας σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, σωστά. Το είπαμε. Αν όμως δεν είναι καλά, θα με ενημερώσεις, έτσι. Να μην ανησυχώ κι εγώ, μανούλα είμαι. Ναι, θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Ας επιστρέψουμε τώρα στη δουλειά μας. Ας επιστρέψουμε. Δεν θα το πιστέψετε. Η μαμά. Ορίστε. Να μπανιαρίζετε 2 ώρες ξέρει. Να διπλώσει τα ρούχα του δεν ξέρει. Χριστέ μου σήμερα. Γεια σου, Ευτυχή. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλά είμαστε. Τι θέλεις εδώ, Ευτυχή. Εγώ έτσι, μωρέ, πέρασα λίγο να δω τον Πάνο, να μιλήσουμε λίγο, να τα πούμε. Γιατί τι τον θες. Όχι, μωρέ, επειδή τον είδε ο Χριστόφορος με την Τζίνα και μήπως είπε τίποτα στο παιδί, κατάλαβες, και το πλήγωσε. Γι' αυτό ήθελα να το δω, να του μιλήσω, να δω πώς έγινε κάτι. Όχι, δεν τον είδα πληγωμένο. Κάθε άλλο. Όχι, μην το λες αυτό. Μπορεί να το κρύβει. Θα κάτσω. Κάτσε κι εσύ. Θα κάτσω να του μιλήσω. Θα τον περιμένω. Εντάξει. Για πες εσύ. Τι άλλα. Τι να πω. Ξέρω. Ώστε θα τη βάλετε την. Η κουλούρα. Ευτυχή. Mm. Αν έχεις πρόβλημα με το θέμα του γάμου, το καταλαβαίνω. Έλα ρε Μάρθα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Παιδιά είμαστε. Τα έχουμε ξεπεράσει τώρα αυτά. Έλα, σε παρακαλώ. Και πότε σου έκανε πρόταση γάμου. 2-3 μέρες πριν. Μάλιστα. Έτσι, ξεροσφύρι την έκανε. Όχι, φάγαμε κιόλας. Τι φάγατε, κόκορα. Ε? Όχι μόνο, τίποτα. Άσε, λέω εγώ τώρα. Δεν βλέπω δαχτυλίδι εκεί πέρα. Δεν τον είχα και τόσο τσίπι το Γρηγόρη. Τι τσίπεις καλέ. Μου πήρε δαχτυλίδι. Σου πήρε. Βέβαια. Τι δεν θα μου πήρε δαχτυλίδι. Ορίστε. Αμαν. Τι ογκόλιθος είναι αυτός. Πες μας ότι δεν σ' αρέσει κιόλας. Να το σκοκόκορας. Τι. Τίποτα. Εγώ απλά το βρίσκω λίγο χοντροκομμένο για τα γούστα μου. Δεν θα το φοράς εσύ, εγώ θα το φοράω. Βέβαια, σωστά. Εσύ θα το φοράς. Εσύ θα πάρεις τον Γρηγόρη, εγώ δεν τον πάρω. Λοιπόν, εγώ τώρα, Μάρθα, τι να σου πω. Εγώ πάω, Μάρθα. Τι πας, παιδί μου, δεν θα μιλήσεις με τον Πάνο. Ποιος είναι ο Πάνος. Ο Μουσουράκης. Το γιο μας, παιδί μου. Δεν είπες θες να μιλήσεις τον Πάνο. Α, ναι, να του μιλήσω. Τι να του πω. Εντάξει, αφού είναι μια χαρά, δεν μου το πες εσύ. Είναι μια χαρά, δεν το πες. Μου το πες εσύ, μια χαρά. Όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, εγώ πάω, Μάρθα μου. Πάω και καλή κοτρώνα. Και καλή συνέχεια. Δεν ξέρω. Υγεία. Τι γίνεται, ακόμα να βγει ο επιτάφιος. Τι? Η προβοσκίδα, λέω, γιατί είναι κάτω στο πάτωμα. Ιδέα σου, μια χαρά είμαι. Α, κατάλαβα, είναι αυτές οι μέρες του μήνα. Δεν είναι.
Τότε τι δικλοδημικότητα είναι αυτή, Χριστιανή μου. Τι μία βλέπει τον Πέτρο χαίρεσαι, μετά που κατεβάζει προβοσκίδα και μετά ξαναχαίρεσαι. Δανάη, είσαι πολύ μικρή για κάποια. Τα πιάσαμε τα λεφτά μα τώρα, ρε. Καλώ τον Νικόλα. Τι έγινε, πώ πάει? Καλά, μια χαρά. Ο κάθετο δρόμο εδώ δίπλα, πώ λέγεται? Γιατί θα περάσει η μητέρα μου να τη δώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Κυκλάδων. Α, δηλαδή θα έχει αυτοκίνητο. Κρίμα, γιατί έλεγα μόλι σχολάσω να πηγαίναμε καμιά βόλτα. Και χάθηκαν τα ταξί. Και στον νόμο σε παίρνω, μάνι, να βγούμε. Δεν φαντάζομαι να παρατήσει τον Πέτρο για το μικρό ξερόλα. Σιγάρε, Μινά, θα σε ακούσει. Και τώρα φοβήθηκα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Τι του βρίσκει του ζαχλαμάρα και κάνετε παρέα. Γιατί, μωρέ, δεν είναι τόσο κακό. Κάκιστο είναι. Πιστεύω τον έχει παρεξηγήσει. Ο Νικόλα είναι μια γάρα παιδί. Άσε που σε πολλά πράγματα μου θυμίζει εσένα. Ναι. Πες μου τώρα ότι έχω καμία σχέση με αυτό το τέρτελο. Αρχικά αυτό είναι μέσα στην ξυνήλα. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δανάη, δεν φαντάζομαι να μου τον κουβαλάς εδώ πέρα κάθε μέρα μέχρι να το συμπαθήσω, γιατί αυτό, άκουσε με, δεν πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρω αν το είπα, μου είναι εξαιρετικά αντιπαθής. Τους είδαμε κι αυτούς που σου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Ο Νικόλας τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Ποιος δεν είναι? Άσε μας, Ρεμινά, εσύ και ερωτήσεις σου. Παπάτα, φέρνω εδώ. Κάτσε, παιδί μου. Κάτσε να το καθαρίσουμε. Μας την ξαναπεί πάλι το αλτερίκο μου. Έλα. Δεν αντέχω άλλο, Πέτρο, δεν αντέχω. Αν μου φύγει, θα φαρμακωθώ, Πέτρο, θα φαρμακωθώ. Δεν θέλω. Τι να την κάνω τη ζωή, Πέτρο! Τι να την κάνεις, μωρό, τι την έκανες και πριν, χωρισμένοι δεν ήσασταν. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά εγώ πίστευα ότι πάντα υπήρχε μια ελπίδα ότι θα καταλάβει το λάθος της και θα γυρίσει στο σπίτι. Αν θυμάμαι καλά, και τώρα στο σπίτι της είναι. Ναι, έστω ότι θα άφηνε εμένα να γυρίσω στο σπίτι. Αλλά τώρα πάλι. Χαθήκαν όλα, πάει. Τα πήρε ο άνεμος. Χαθήκαν όλα, Πέτρο μου! Μην κάνεις έτσι, ρε. Κοίτα λίγο γύρω, τόσες γυναίκες υπάρχουν. Πού? Εδώ μέσα έξω είναι. Δεν υπάρχει καμία σαν τη Μάρθα! Καμία σαν τη Μάρθα! Πέτρο μου! Σταμάτα, μωρέ, με τη γαϊδροφωνάρα σου. Άμα το γυαλί ραγίσει, δεν ξανακολλάει. Πέτα το να πάει στο γυαλί να τελειώνουμε. Να το πετάξω! Όχι, δεν θέλω να το πετάξω το γυαλί, Πέτρο μου. Εγώ το θέλω το γυαλί. Θέλω να το κολλήσω. Το θέλω, Πέτρο μου. Θέλω ηλεκτροκόλληση τώρα. Θέλω ηλεκτροκόλληση. Μότα, οι πρώην γυναίκες είναι μπελάς. Δεν βλέπεις τι τραβάω εγώ με την Κατερίνα. Ο Χριστόφορος με τη Βιολέτα. Αλήθεια, ο Χριστόφορος πού είναι? Πώς θα πήγαμε? Καλά. Να κάνεις εδώ. Πήγαμε ξύλο. Ναι. Μπράβο. Ω. Γεια σας. Είσαστε από το Θιβέτ? Όχι, από τη Μηχανιώνα. Α, ακόμα πιο μακριά. Θέλω να μάθω καράτε, είστε καθηγητής? Όχι, σουβλατζής. Σε όλα εξέπεσα. Πάμε, αγόρι μου. Τέτοιο μουστάκι έπρεπε να αφήσω. Ποιος θα με γνωρίζει? Είναι κανείς εδώ? Παρακαλώ, τι θα θέλατε? Να σου σπάσω το κεφάλι. Δεν άκουσα τίποτα. Λέω, θέλω να μάθω να σπάω κεφάλια. Δηλαδή θέλετε να κάνετε μαθήματα αυτοάμυνας? Και αυτοάμυνας και αυτοεπίθεσης και ό,τι χρειαστεί. Θέλω να μάθω να δέρνω. Συγγνώμη, κύριε, δεν σας καταλαβαίνω. Τι λέτε? Θέλω να μάθω να δέρνω, να δέρνω, να δέρνω, άνθρωπε μου, το καταλαβαίνεις? Ήρθα, Νικόλα μου. Έλα ρε μάνα, το βρήκες εύκολα? Ναι, μια χαρά. Δανάη, να σου γνωρίσω τη μητέρα μου, τη Στέλλα. Μαμά, από εδώ η Δανάη. Είμαστε συμφοιτητές. Χαρήκα πολύ. Γεια σου, κούκλα μου. Εδώ τα έχω τα κλειδιά σου. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Στέλλα, Μίνα!